Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 5ο Visual Basic Tutorial, όπου σε αυτό το tutorial θα μάθουμε για το checkbox. Πώς γράφουμε ένα κώδικα και τι ουσιαστικά είναι. Το checkbox είναι ένα κουτάκι, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να τικάρει και ανάλογα με το τι έχουμε βάλει εμείς, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το τικάρουμε και ανάλογα με το τι έχουμε βάλει εμείς να κάνει το πρόγραμμά μας, αυτό το κάνει. Στο σημερινό πρόγραμμα, μόλις τσεκάρουμε το checkbox 1, θα μας βγάζει ένα μήνυμα. Λέμε if checkbox1.checked ίσον true, then, όπου αυτό σημαίνει αν το checkbox1.checked είναι τικαρισμένο, τότε τι να κάνεις. Βγάλε μας ένα message box στο οποίο να μας λες hello. Και αυτός είναι όλος ο κώδικας. Όπως βλέπετε, βγάζει το hello. Και αν δεν είναι τσεκαρισμένο, ας βάλουμε και αυτή την περίπτωση. If checkbox1.checked ίσον false, αντί για true τώρα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το checkbox1 δεν είναι τσεκαρισμένο, τότε να μας βγάζει ένα μήνυμα στο οποίο να λέει hi. Όπως βλέπετε, δεν είναι τσεκαρισμένο, πατώντας το κουμπί βγαίνει και λέει hi. Οπότε ο κώδικας του checkbox είναι αυτός, if checkbox1.checked ίσον με true, αυτό σημαίνει ότι το checkbox1 είναι τσεκαρισμένο, και if checkbox1.checked ίσον false, αυτό σημαίνει ότι το checkbox μας δεν είναι τικαρισμένο και ανάλογα τι θέλουμε να κάνει. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σε επόμενο